Την καταβολή επιδόματος θέρμανσης με βάση τις κλιματικές ζώνες της χώρας και ανάλογο με την επιβάρυνση που θα υποστεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με το πετρέλαιο κίνησης, ώστε να πεταχθεί η ελευθερεμπορία, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Με την πρόταση που έχει κατατεθεί από τον Αθανάσιο Σκορδά, Υφυπουργό Ανάπτυξης, η επιστροφή του φόρου εξετάζεται να γίνεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ στην αρχή κάθε χειμώνα. Οι δικαιούχοι και το ύψος του επιδόματος, σύμφωνα με την πρόταση που επεξεργάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών, θα καθορίζονται με το διαχωρισμό της χώρας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Βασικός στόχος είναι να κοστολογηθεί για κάθε κλιματολογικό τομέα και υψομετρική ζώνη στη μέση κατανάλωση πετρελαίου με βάση τη μέση θερμοκρασία των τελευταίων 10 ετών. Εκτός από τη διάκριση της χώρας σε γεωγραφικές ζώνες, θα προβλέπεται και συγκεκριμένος αριθμός τετραγωνικών στέγας. Θα προβλέπονται πάντως και κοινωνικά κριτήρια για πολύτεκνους, τρίτεκνους, άνεργους, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και υπερήλικες. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα θα χωριστεί σε τρεις κλιματολογικούς τομείς: βόρειος, κεντρικός, νότιος, και κάθε τομέα σε τρεις υψομετρικές ζώνες: 0 με 100 μέτρα υψόμετρο, 101 με 300 μέτρα παραπάνω των 300 μετρών. Επίσης, θα υπάρξει και συντελεστής βαρύτητας, αυξανόμενος ανάλογα με τη ζώνη και τον τομέα. Εκτός από τη διάκριση της χώρας σε γεωγραφικές ζώνες, η πρόταση προβλέπει και συγκεκριμένο αριθμό τετραγωνικών στέγασης ανά άτομο, περί τα 35 τετραγωνικά μέτρα, που συνεπάγεται 140 τετραγωνικά μέτρα για μια τυπική τετραμελή οικογένεια. Με βάση λοιπόν αυτούς τους άξονες, την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους θα πιστώνεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ, κάθε ακινήτου κυρίας κατοικίας, το ποσό που αντιστοιχεί στον υπολογιζόμενο φόρο για την αναγκαία ποσότητα πετρελαίου.